Άνοιξε και πάλι, κυρίες και κύριοι, η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο. Την πρεσβεία αναλαμβάνει αναβαθμισμένος πλέον ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη, ο οποίος έμεινε στην πόλη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ο Μανώλης Ανδρουλάκης φωτογραφίζεται στην είσοδο της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία της. Επιστρέφει στην Ουκρανία 50 μόλις μέρες μετά τη δραματική φυγή του από τη Μαριούπολη. Η γαλανόλευκη μας κυματίζει το Κίεβο. Επιτέλους. Ο Δημήτρης Τερζούδης Διπλατό, ένας από τους εγκλωβισμένους της Μαριούπολης που αναγκάστηκε να κρύβεται στο υπόγειο του προξενείου, του έσφιξε συγκινημένο στο χέρι. Τους έχουν ενώσει δραματικές στιγμές. Μεγάλη συγκίνηση. Τι περάσαμε εκεί στη Μαριούπολη. Μεγάλη χαρά που ο άνθρωπος βγήκε από τη Μαριούπολη και είναι ζωντανός. Και ήρθε εδώ στο Κίεβο που δεν το περίμενα και συναντηθήκαμε μετά από αυτό. Καλημέρα κύριε πρόξενε. Ο Μανώλης Ανδρουλάκης ως πρόξενος της Ελλάδας στη Μαριούπολη έμεινε εθελοντικά για ένα μήνα υπό βομβαρδισμούς, απεγκλωβίζοντας αμάχους. Ήταν ο δυτικός διπλωμάτης που με κίνδυνο της ζωής του εγκατέλειψε τελευταίος την πόλη. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο ώστε να βοηθήσουμε τους ομογενείς μας. Παραλαμβάνουμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Ήρωες είναι όσοι μείνανε πίσω, είχε πει επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Και τώρα βρίσκεται και πάλι στο πλευρό τους ως επικεφαλής επιτετραμένος στην ελληνική πρεσβεία του Κιέβου. Χάρηκα πάρα πολύ που βγήκε από εκεί την κόλαση που ήμασταν, έβγαλε τον κόσμο και ήρθε και στο Κίεβο. Άλλη μεγάλη χαρά μου το συνάντησε εδώ στο Κίεβο. Και είμαι έξω από την ελληνική πρεσβεία.